Γεια σας, είμαι ο Βυσαρίων και σας καλωσορίζω στο γύρο της Ελλάδας σε 80 πιάτα, συντροφιά με τα My Market. Το ταξίδι μας σήμερα έχει προορισμό την Αμφιλοχία. Θα φτιάξουμε ένα μοναδικό παραδοσιακό πιάτο, βασιλομανίτερα με χυλοπίτες. Θα χρησιμοποιήσουμε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από τα My Market. Και συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσουμε χυλοπιτάκι εκλεκτές γεύσεις, βασιλομανίτερα εκλεκτές γεύσεις και ελαιόλαδο εκλεκτές γεύσεις και γραβιέρα άλκα. Πάμε να ετοιμάσουμε τώρα βασιλομανίτερα με χυλοπίτες. Μουλιάζουμε τα αποξηραμένα μανιτάρια εκλεκτές γεύσεις σε νερό για περίπου 10 με 15 λεπτά. Σε μία κατσαρόλα θα βράσω τις χυλοπίτες εκλεκτές γεύσεις. Αφού τις προσθέσω στην κατσαρόλα, θα ανακατέψω καλά και θα τις αφήσω. Σε ένα βαθύ τηγάνι, αφού το βάλω να κάψει, θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο εκλεκτές γεύσεις. Θα σοτάρω το κρεμμύδι που το έχω ψιλοκόψει. Προσθέτω τα βασιλομανίτερα, αφού πρώτα τα σουρώσω πολύ καλά με τα χέρια μου. Και στη συνέχεια προσθέτω το σκόρδο. Προσθέτω αλάτι άλτα, πιπέρι άλτα και τέλος σβήνω με το λευκό κρασί. Περιμένω μέχρι να εξατμιστεί το αλκοόλ. Αφού εξατμιστεί το αλκοόλ, προσθέτουμε τις χυλοπίτες σουρωμένες και περιμένουμε να δέσουν όλα μας τα υλικά μαζί. Ανακατεύω και προσθέτω το δυο μου. Σερβίρω σε ένα πιάτο . Παίρνω ένα κομμάτι γραβιέρα άλτα και τρίβω λίγο από πάνω για το σερβίρισμα. Προσθέτω λίγο μαύρο πιπέρι άλτα και τα βασιλομανίτερα με χυλοπίτες είναι έτοιμα. Πάμε τώρα να δούμε τα υλικά που χρησιμοποίησαμε. 400 γραμμάρια χυλοπίτες εκλεκτές γεύσεις, 30 γραμμάρια βασιλομανίταρα εκλεκτές γεύσεις, 20 ml ελαιόλαδο εκλεκτές γεύσεις, 100 γραμμάρια γραβιέρα άλτα, 1 κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 50 ml λευκό ξηρό κρασί, δυόσμο, αλάτι και πιπέρι άλτα. Και μην ξεχνάτε πως καθημερινά τα My Market φέρνουν στο τραπέζι μας αγνά προϊόντα Ελλήνων παραγωγών. Μέχρι το επόμενο γευστικό μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά!